Γιατί συγγνώμη. Θέλω να το καταλάβει. Έβγαλε κάρτα τα ο Σόιμπλε στον Τζακαλώτο και τον έκανε ρεζίλι μέσα στο Eurogroup. Έβγαλε ήσουν κάρτα. Μπροστά. Ξέρω ήσουν από αξιόπιστες πηγές. Επειδή και εγώ ξέρω. Λοιπόν, έβγαλε δεν κάρτα και λέει. Ούτε κάρτα ούτε ρεζίλι. Κόστος λειτουργίας του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα. Ναι. Συν 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είχες 70 ειδικές γραμματείες και τις έκανες 140. Κόστος μισθοδοσίας δημοσίου υπαλλήλων. Συν 146 εκατομμύρια ευρώ. Είχες κερδοφόρο τη ΔΕΗ και την έκανε ζημιογόνο. Είχες κερδοφόρο στις συγκοινωνίες και έκανε ζημιογόνες. Όλα αυτά δεν θα τα πληρώσει ο Γερμανός φορολογούμενος. Και σε αυτό απαντάει χθες ο Υπουργός Οικονομικών της Μάλτας. Λέει: εγώ δανείζομαι ακριβά για να δανείσω την Ελλάδα φθηνά και έρχεται η Ελλάδα και μου λέει ότι για να συντηρήσω αυτό το κράτος πρέπει να κουράψω το χρέος. Αν δεν, αυτή είναι η πραγματικότητα.